Πράγματι, ακούστηκε ξανά, είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός που φέρνει αυτή η διοίκηση, ο οποίος με μια πρώτη ματιά μοιάζει σαν να έγινε κάποιο λάθος και συζητάμε για τον πρώτο που κατέθεσε η διοίκηση Πατούλη ή αν δούμε και το σύνολο των εκτελεστέων έργων σε αυτό το ποσό που έχουν φτάσει και τον αριθμό, είναι σαν να βλέπουμε τον τελευταίο προϋπολογισμό της Ρένας Δούρου ή ακόμα και πιο πίσω του Γιάννης Γουρού. Υπάρχει το μεγάλο πολιτικό πρόβλημα και το μεγάλο πολιτικό ζήτημα που δεν γίνεται να κάνουμε πως δεν το βλέπουμε και αυτό εμείς θέλουμε να δείξουμε από τη σημερινή παρέμβαση γιατί έχουμε μιλήσει αναλυτικά και τα προηγούμενα χρόνια. Να αναφερόμαστε μεν σε υπαρκτά ζητήματα του τρόπου διαχείρισης των δημόσιων πόρων, σαν αυτά που ακούστηκαν, αλλά όχι για το συνολικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί, ιδιαίτερα μετά το 2010, μετά το 2009, και έχει αφαιρέσει και τα τελευταία, έστω τυπικά, ψήγματα ελέγχου και αποφασιστικού ρόλου των εκλεγμένων στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να μιλάμε για τοπική αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού. Και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Μιλάμε πλέον και επίσημα για κρατική διοίκηση, για ένα ιδιότυπο κρατικό οργανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών που παίζει το ρόλο γραφείου διασύνδεσης των επιχειρηματικών συμφερόντων με αποφάσεις, κυρίως αυτό θέλουμε να σταθούμε, που λαμβάνονται έξω και πέρα από τα αιρετά σώματα που έχουν ψηφίσει οι πολίτες. Οι διαδοχικές αυτές δομικές μεταρρυθμίσεις με τα έβηχα ονόματα, ξεκινάμε από το Καποδίστρια, πήγαμε στον Καλλικράτη, μετά στον Κλισθένη του κύριου Σκουρλέτη και φυσικά οι τελευταίοι του 19 και του 21 νόμοι του Θεοδωρικάκου, του κύριου Θεοδωρικάκου και του κύριου Βορύδη. Όλοι αυτοί αφαίρεσαν και το τελευταίο φύλλο Σικής. Να είμαστε ειλικρινείς. Για όλα πλέον αποφασίζει μια κλειστή ομάδα, η Οικονομική Επιτροπή, στην οποία απόλυτη πλειοψηφία έχει ο Περιφερειάρχης, ακόμα και αν είναι μειοψηφία στο Περιφερειακό Συμβούλιο και πήρε λιγότερο από 40% στην πρώτη Κυριακή. Και ο προηγούμενος νόμος, να θυμίσουμε, ο περιβόητος Κλισθένης, ο προηγούμενος νόμος Σκουρλέτη, συγκεκριμένα ο 4555 του 2018, το άρθρο 103, αν δεν κάνουμε λάθος, έδιναν στο Γιώργο Πατούλη 7 στις 13 έδρες στην Οικονομική Επιτροπή. Και τις έδιναν στο όνομα της κυβερνησιμότητας, που είπε και σήμερα η Ρένα Ιδούρου, αυτή η μαγική λέξη του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ που άνοιξε το δρόμο, αλλά και την όρεξη στη Νέα Δημοκρατία και ήρθε σε αυτό το κλειστό σώμα των 13 ανθρώπων να δώσει και όλες τις αρμοδιότητες από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το θεσμικό πλαίσιο που έδινε στην τοπική διοίκηση αρμοδιότητες χωρούς πόρους όλα τα προηγούμενα χρόνια, με κατεύθυνση πλήρους ιδιωτικοποίηση κρίσιμων υπηρεσιών, πολιτική μετατροπή σε φορομπηχτικό μηχανισμό του θεσμού, συμπληρώθηκε με νόμους διαδοχικά όλα αυτά τα χρόνια που αφαιρούσαν ο ένας μετά τον άλλον σταδιακά όχι μόνο αρμοδιότητες, αλλά και τις δυνατότητες σχεδιασμού, ελέγχου και απόφασης από τα αιρετά σώματα, με καλπονοθευτικά συστήματα, με συστήματα που ευνοούσαν και θεσμοθετούσαν τους εκβιασμούς, τα παζάρια, τις συναλλαγές πριν τις εκλογές ή μετά τις εκλογές, με ανεξαρτητοποιήσεις, μετεγραφές, συγκολήσεις με στόχο την προώθηση της ίδιας πολιτικής. Αυτά ιδιαίτερα τα ζήσαμε πολύ έντονα στο Περιφερειακό Συμβούλιο από το 2019 μέχρι και τώρα. Ας σταθούμε όμως στα κρίσιμα θέματα. Όλα αυτά τα χρόνια και τα προηγούμενα ζήσαμε στην Αττική πρωτόγνωρες καταστροφές. Η αιτία είναι φανερή, εντοπίζεται. Νομίζω σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι. Είναι η μη χρηματοδότηση έργων αναγκαίων για την αντιπλημμυρική, αντιπυρική, αντισεισμική και άλλη θωράκιση, η ιδιωτικοποίηση, η υποστελέχωση, η παντελής έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τα κρίσιμα θέματα που αφορούν τις λαϊκές ανάγκες. Ας δούμε μετά τις μεγάλες καταστροφές, γιατί για τις καταστροφές νομίζω η συζήτηση έχει εξαντληθεί. Μετά τις μεγάλες καταστροφές, με αυτό το τεράστιο κόστος που υπήρχε σε ανθρώπινες ζωές, τι άλλαξε? Μετά τη φωνική πλημμύρα στη Δυτική Αθήνα, τη Δυτική Αττική, τη Μάνδρα, ποια έργα μπήκαν σε προτεραιότητα? Μιλάμε πλέον για τον τέταρτο προϋπολογισμό. Έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε μια συνολική κριτική για όσα έχουν γίνει. Πότε έγινε συζήτηση
και σχεδιασμός στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι ένα κρίσιμο θέμα. Διαβάζουμε στον προϋπολογισμό ότι έχει 117 έργα αντιπλημμυρικά με προϋπολογισμό 404 εκατομμύρια. Και ο έτερος προϋπολογισμός που κατατέθηκε από τη Δύναμη Ζωής κάπου τόσο έχει. Όμως οι προτινόμενες πιστώσεις, αυτό είναι ο προϋπολογισμός, είναι μόνο 9,8 εκατομμύρια. 9.864.000 για την ακρίβεια. Και με μια απλή διαίρεση, με αυτό το ρυθμό εκτέλεσης των έργων, ακόμα και αυτών των αντιπλημμυρικών έργων, που αφήνουν μεγάλες πληγές, είναι αποσπασματικά, είναι κακοσχεδιασμένα, αλλού λύνουν το θέμα, αλλού πλημμυρίζουν οι από κάτω. Ακόμα και αυτά για να ολοκληρωθούν θέλουν το λιγότερο 40 χρόνια. Με αυτό το ρυθμό εκτέλεσης αυτών των έργων. Και το σύνολο των έργων που καταθέτει ο προϋπολογισμός από τους ίδιους πόρους πάντα, που είναι συνολικά 2.156 εκατομμύρια, φέτος θα πληρωθούν μόνο 61 εκατομμύρια. Θα γίνουν δηλαδή, αν γίνουν, μιλάμε για το σύνολο των έργων, σε 35 χρόνια. Το σύνολο των προτινόμενων πιστώσεων, από όλα μαζί τα ταμεία, και από τους ίδιους πόρους, και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, και από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, είναι μόλις 77 εκατομμύρια. Να θυμίσουμε ότι το αντίστοιχο περσινό ποσό των πιστώσεων, των προτινόμενων πιστώσεων, ήταν 122 εκατομμύρια. Μόνο από τους ίδιους πόρους οι προτινόμενες πιστώσεις για το 2022 ήταν 106 εκατομμύρια. Φέτος είναι 61 εκατομμύρια. Αυτό στην ουσία είναι ο προϋπολογισμός. Και είναι κατά πολύ μειωμένος για έργα αναγκαία, και εδώ πρέπει να σκεφτούμε με αυτόν τον προϋπολογισμό τι θα αλλάξει για τα επόμενα χρόνια. Ας πάρουμε ένα δεύτερο παράδειγμα. Τι έχει αλλάξει ουσιαστικά στη θωράκιση της Αττικής μετά τις φωνικές πυρκαγιές, μετά και τις πρόσφατες πυρκαγιές που κατέκαψαν το 50% του δασικού πνεύμονα της Αττικής, στα Βίλια, τα Γεράνια Όρη, την Πεντέλη, το καλοκαίρι που πέρασε. Οι βασικές αρμοδιότητες της περιφέρειας που αφορούν το 35% του πληθυσμού της χώρας, που με βάση την τελευταία απογραφή κατοικεί στην Αττική, είναι έξω από τον προϋπολογισμό που συζητάμε. Τι να πιάσουμε, απορρίμματα, κλείσιμο επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία χωματερών, παιδεία, υγεία, περιβάλλον, ακόμα και συντήρηση και αναβάθμιση των κεντρικών οδικών αξώνων και πολλά άλλα. Ρωτάμε, πώς όλα αυτά θα γίνουν με 61 εκατομμύρια? Η απάντηση φυσικά είναι ότι θα τα βάλουμε αλλού. Θα τα βάλουμε στο ΕΣΠΑ που θα έρθει ή αυτό που τρέχει θα βρούμε έναν τρόπο. Αυτά τα 61 εκατομμύρια είναι πιο λίγα ακόμα και από τον προϋπολογισμό για τα δελτία συσιτίου, το περίφημο Market Pass του Μητσοτάκη. Και την ίδια στιγμή πρέπει να τονίσουμε ότι τα κρατικά ταμεία είναι γεμάτα. Η συζήτηση που έγινε για τον κρατικό προϋπολογισμό την προηγούμενη εβδομάδα είναι χαρακτηριστική. Και είναι γεμάτα από τη φορολογιστία των τελευταίων χρόνων και από την εκτείναξη των τιμών. Και το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης προέρχεται από τους έμεσους φόρους, τους πιο άδικους φόρους. Δηλαδή το φόρο προστιθέμενης αξίας, τον ειδικό φόρο καυσίμων, τους φόρους που πληρώνουν οι πολλοί, από εκεί είναι η μεγάλη μάζα των φόρων. Αυτοί οι φόροι έχουν αυξηθεί σε δυσαιώρητα ύψη και μαζί με αυτούς έχουν αυξηθεί και οι φόροι για την τοπική διοίκηση. Δηλαδή αυξήθηκαν οι προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού για τα έσοδα που θα έχει από τέλη, από πρόστιμα κτλ. Ενώ έχουν αυξηθεί όμως οι προβλέψεις για τα έσοδα, δεν έχουν αυξηθεί οι προβλέψεις για τη χρηματοδότηση των Δήμων και των Περιφερειών. Και υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. Αυτά που έχει πληρώσει ο λαός της Αττικής, στην κυριολεξία 10 φορές και με την αύξηση των τιμών, πότε θα ζητηθούν? Και τα έχει πληρώσει το 95% ως γνωστόν των εσόδων που προέρχονται από τη φορολογία, είναι φορολογία των φυσικών προσώπων, όχι των επιχειρηματιών, καταλήγουν όμως στους λογαριασμούς των τελευταίων, με το γνωστό τρόπο και με τα πας που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, με τα τιμολόγια στους παρόχους της ενέργειας, στα δηληστήρια κτλ. Ρωτάμε, τι επιστρέφει στην περιφέρεια Αττικής για τα αναγκαία έργα υποδομής? Τα έσοδα από τους ΚΑΠ, αυτή είναι η φόρη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Πέρυσι, τα έσοδα από τους ΚΑΠ στο σύνολο ήταν το ελάχιστο ποσό των 103.503.000 ευρώ και φέτος έχει καταφερθεί και αυτό το ελάχιστο
περσινό ποσό, λέμε από τον κρατικό πάλι προϋπολογισμό, να μειωθεί σε 101.843.000. Ακόμα και αυτό το ελάχιστο ποσό από μια υπέρογγη φορολογία που έχουν γεμίσει τα κρατικά ταμεία, ακόμα και αυτό μειώνεται. Και την ίδια ώρα που η φορολογία της περιφέρειας προς τους πολίτες την ίδια ώρα αυξάνεται αντί να μειώνεται. Θέλουμε επίσης να τονίσουμε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Όχι μόνο η περιφέρεια Αττικής δεν διεκδικεί τα χρήματα που έχουν παρακρατηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις περιφέρειες και τους δήμους και δεν αποδίδονται, αλλά έρχεται και η ίδια και επιπρόσθετους φόρους τους αυξάνει. Δηλαδή, έσοδα από τέλη και δικαιώματα φτάνουν φέτος στον προϋπολογισμό τα 6.989.000 από 4.853.000 πέρυσι. Και τα έσοδα από παράβολα και πρόστιμα φτάνουν 3.289.000 από 2.047.000. Όχι μόνο δεν διεκδικεί η περιφέρεια Αττικής αυτά που δικαιούται από τους ΚΑΠ, βάζει και επιπλέον φόρους στο ήδη πετσοκομμένο λαϊκό εισόδημα. Για το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων. Εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα quiz. Πέρυσι είχαμε 892 έργα. 44 μπήκαν τελευταία στιγμή, λίγο πριν τη συνεδρίαση. Πάνω από 550, είχαμε μετρήσει, ήταν με 0 ευρώ ή ένα συμβολικό ποσό 1.000 ευρώ πρόβλεψη πίστοσης. 325 ήταν μεσοπρόθεσμης ορίμανσης, 156 η μακροπρόθεσμη ορίμανση. Φέτος, μόνο για το Δήμο της Αθήνας, και λέμε το Δήμο της Αθήνας γιατί είναι η βιτρίνα, είναι η καλύτερη περίπτωση, είναι εκεί που πάει ο μεγάλος όγκος των χρηματοδοτήσεων για το κεντρικό τομέα της Αττικής. Δεν μιλάμε για τις υποβαθμισμένες συνοικίες της Δυτικής Αθήνας και του Πειραιά που παραμένουν στην χρηματοδότηση οι φτωχοί συγγενείς. Μόνο ο Δήμος της Αθήνας έχει 50 έργα προϋπολογισμένα. Φυσικά τα περισσότερα αναπλάσεις, μελέτες, δεν θα σταθούμε σε αυτό. Θα σταθούμε μόνο στα έργα και από αυτά εκτελούνται μόνο 11. Τα υπόλοιπα είναι στη γνωστή, όπως είπαμε και πριν, ορίμανση. Ένα έργο μόνο ολοκληρωμένο από τα 50. Αφήνουμε τη φαντασία να απαντήσει για τη φετινή εικόνα αυτού του συνόλου των εκτελεστέων έργων. Αυτό είναι, με τα συγχωρήσεις, μια κοροϊδία. Δεν είναι προϋπολογισμός. Είναι ένας βαθιά ταξικός αντιλαϊκός προϋπολογισμός, αλλά ταυτόχρονα είναι και εμπεχμός η όλη διαδικασία συζήτησης και έγκρισής τους. Δηλαδή, από τα 2 δισεκατομμύρια που φαίνονται στο χαρτί, 156, από τα 2 δις 156 εκατομμύρια, που είναι το συμβατικό αντικείμενο του προϋπολογισμού που συζητάμε, οι πιστώσεις είναι το 2,84%. Αυτό το εκπληκτικό 2,84% είναι ο προϋπολογισμός. Και μια απάντηση στον έτερο προϋπολογισμό που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, η παράταξή του, η Δύναμη Ζωής. Ο προϋπολογισμός της Δύναμης Ζωής που κατατέθηκε, το μελετήσαμε. Είναι ο ίδιος, με ορισμένες διαφοροποιήσεις, ορισμένες, που καταψηφίσαμε το 2018, ο οποίος είχε και αυτός, να θυμίσουμε, 935 έργα, πρόεδρε, και λίγο από τη δευτερολογία θα πάρουμε, είχε 935 έργα, με προϋπολογισμό και αυτός 2 δισεκατομμύρια 116 εκατομμύρια, και οι προτινόμενες πιστώσεις του δεν ξεπερνούσαν και εκεί το 10% μέσα με το φαλυρικό όρμο και το γήπεδο της ΑΕΚ. Υπάρχει η γνωστή ρίση, δεν βλέπω τη Ρένα Δούρου, μάλλον έχει φύγει. Όχι, δεν έχει φύγει. Ναι, υπάρχει η γνωστή ρίση του Μάρξ στη 18η πριμέρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, επειδή σας αρέσει να μιλάτε τώρα τελευταία για το Μάρξ, προεκλογικά το θυμάστε, είναι για την ιστορία που επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά ως τραγωδία και τη δεύτερη ως φάρσα. Το πιο εξοργιστικό όμως, και πρέπει να το πούμε, είναι ότι ακόμα και ένα πολύ μικρό, για να φανταστείτε τι συζητάμε, ένα πολύ μικρό ποσό για το πέραμα, για το ρεύμα για όλους, το φαγητό για όλους που αναφέρει και ο ΣΥΡΙΖΑ στην εισαγωγή του κειμένου του, και τη μεγάλη μάζα των ανέργων, το μακρινό 2013-2014, εδώ και 10 χρόνια δηλαδή,
που δεν ξεπερνούσε τις 300.000 ευρώ από τα εκατομμύρια που συζητάμε και τα δισεκατομμύρια το συμβατικό αντικείμενο του προϋπολογισμού, το οποίο είχε εγκριθεί ακόμα από τη διοίκηση του Γιάννη Σγουρού. Είχε εγκριθεί αυτό το κονδύλι 300.000 ευρώ. Λοιπόν, δεν δόθηκε ποτέ. Δεν δόθηκε ποτέ. Έγινε μάλιστα καινούργια σύμβαση, φανταστείτε, το 2017, αντικαθιστώντας την παλιά του 2014. Αυξήθηκε αυτό το ποσό στα χαρτιά φυσικά σε 500.000 ευρώ, γιατί ανέλαβαν η πρώτη φορά αριστερά όπως μπαίνουμε ή όπως βγαίνουμε. Και φανταστείτε, μόλις χθες, στην κυριολεξία μόλις χθες, με ημερομηνία 20/12/2022, πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή η πέμπτη τροποποίηση. Δεν είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Δεν είναι ντροπή, δηλαδή, όποιος φέρνει και οι δύο προϋπολογισμοί που ήρθαν. Δεν είναι ντροπή αυτό το πράγμα. 5 χρόνια διοίκηση Ρένα Δούρ. 4 χρόνια διοίκηση Γιώργος Πατούλης από το 2014 μέχρι σήμερα και δεν καταφέρατε και οι δύο μαζί να δώσετε ούτε 200.000 ευρώ στο πέραμα. Ενώ να το πούμε σε μία ΠΑΕ και όχι σε ένα δημόσιο γήπεδο, όχι στο λαό και στο φύλαθλο κόσμο, αλλά σε μία ΠΑΕ, σε έναν μεγαλοεπιχειρηματία, εφοπλιστή ιδιοκτήτη, του δώσατε ένα ολοκένουργιο γήπεδο, το οποίο πληρώθηκε εξ ολοκλήρου από την περιφέρεια. Ακόμα και ο ηλεκτρολογικός, μηχανολογικός εξοπλισμός πληρώθηκε από την περιφέρεια, χωρίς ούτε μία καθυστέρηση, ούτε μία παράταση. Δεν θα πούμε περισσότερα. Καταψηφίζουμε και τους δύο προϋπολογισμούς, οι οποίοι στην ουσία τους είναι όμοι στην ουσία τους, με διαφοροποιήσεις στις αιτιολογικές εκθέσεις, και βάζουμε ανοιχτά το ζήτημα, όχι εδώ μέσα, γιατί ούτως αλλιώς μιλάμε σαν δύο καρέκλες, αλλά στους κατοίκους της Αττικής που μας ακούνε, στους εργαζόμενους, στους ανθρώπους καλής θέλησης που έχουν ενδιαφέρον για αυτά τα πράγματα, ότι χρειάζεται πραγματικά μια ανατροπή αυτής της κατάστασης, γιατί δυστυχώς το λέμε ότι αυτή η πολιτική, όσο συνεχίζεται και διονύζεται, θα αφήνει πίσω της μόνο θύματα και τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.